η ακρίβεια πλέον ακουμπάει όλο και περισσότερα προϊόντα καθημερινής κατανάλωσης, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, δηλαδή το ηλεκτρικό ρεύμα, το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο. Έχουμε τα απλησίαστα ενοίκια, τις δόσεις των δανείων που έχουν αυξηθεί με τα επιτόκια, τα υπέρογκα επιτόκια. Έχουμε υπέρογκα έξοδα, τα τροφεία των νέων οικογενειών που πηγαίνουν τα παιδιά τους στους παιδικούς σταθμούς για αθλητικές, πολιτιστικές δραστηριότητες, δηλαδή ανάγκες που έχουν να κάνουν με την κάλυψη βασικών αναγκών της ίδιας της οικογένειας. Έχεις σκουτσουρεμένους μισθούς που είναι στα επίπεδα του 2011. Και εμφανίζεται η κυβέρνηση με τα διάφορα ΠΑΣ, τα διάφορα καλάθια, τις μειωμένες τιμές, να λέει ότι αυτά αποτελούν λύση και ότι έτσι θα αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Τα πρόστιμα τα οποία λέει και κοκορεύεται ότι επιβάλλει στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους είναι πραγματικά παρανυχίδα μπροστά στην εσχροκέδρια και τα κέρδη που έχουν αποκομίσει όλα αυτά τα χρόνια. Και εάν πραγματικά θα θέλανε να βάλουν χέρι, να το πω έτσι, στη λαϊκή έκφραση, στο μεγάλο κεφάλαιο, θα μπορούσαν πραγματικά να σταματήσουν τον αναβαλλόμενο φόρο στους τραπεζικούς ομίλους, που μόλις το 2022 είχαν 2,5 δισεκατομμύρια κέρδη, να σταματήσουν οι 58 φοροαπαλλαγές στους εφοπλιστές, να σταματήσουν τα φορολογικά κίνητρα στις τριγωνικές συναλλαγές, στις offshore εταιρείες. Να λοιπόν πού μπορεί να βρεθεί χρήμα. Αλλά ξέρετε, το μόνιμο υποζύγιο είναι ο λαός. Αυτός είναι που πληρώνει την ύφη. Εσείς γιατί και είστε κατά τον ΠΑΣ? Γιατί είναι μια μορφή ενίσχυσης όμως. Δηλαδή, οτιδήποτε, ακούει, δεν ξέρω αν σώζεται, αλλά... Ακούστε, οτιδήποτε παίρνει η λαϊκή οικογένεια, το ΚΚΕ δεν θα πει όχι. Mm-hmm. Αλλά είναι τα γνωστά ψίχουλα, ενώ την ίδια στιγμή του αδειάζει το πορτοφόλι με διάφορους τρόπους. Θα σας πω μόνο ότι για τα ματωμένα πλεονάσματα, στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, το δεκάμηνο Ιανουάριος-Οκτώβριος του 2023 αυξήθηκαν κατά 6 δισεκατομμύρια περίπου, όταν την αντίστοιχη περσινή χρονιά υπήρχε έλλειμμα πλεονάσματος 859 εκατομμύρια ευρώ. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι κλοπή γίνεται του λαϊκού εισοδήματος σε καθημερινή βάση. Έρχεται ο νέος τρόπος τιμολόγησης στην ηλεκτρική ενέργεια από 1η-1η του 2024. Ένα ακόμα επεισόδιο της απελευθερωμένης ενέργειας. Να οι ευθύνες όλων και της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ που συγκλίνουν σε αυτή την στρατηγική επιλογή της απελευθέρωσης της ενέργειας με όλες αυτές τις συνέπειες τις οποίες βιώνει σήμερα ο ελληνικός λαός. Διότι η ακρίβεια δεν είναι ένα φαινόμενο από διάφορους εξωγενείς παράγοντες, ούτε απλά επειδή έγινε ένας πόλεμος στην Ουκρανία. Φυσικά επιταχύνθηκε η διαδικασία αυτή της ακρίβειας, αλλά η πραγματική αιτία έχει να κάνει με το ίδιο το σύστημα, τους κανόνες της αγοράς, το ίδιο το καπιταλιστικό σύστημα. Έχει να κάνει με το γεγονός ότι απελευθερώθηκε η ενέργεια ως βασικό συστατικό στοιχείο της ελεύθερης οικονομίας, στην οποία πίνουν φυσικά νερό και η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Λοιπόν. Εμείς ως Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας έχουμε καταθέσει πάρα πολύ συγκεκριμένες προτάσεις ανακούφισης του λαού και μάλιστα με προτάσεις νόμου και με διάφορες τροπολογίες. Όπως για παράδειγμα η κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωση στην ενέργεια, η κατάργηση του ΦΠΑ και στην ενέργεια αλλά και στα είδη πλατιές κατανάλωσης, η αδραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος, επιδότηση ενοικίου για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά, να υπάρξει δραστική μείωση και πλαφών στα τιμολόγια του ηλεκτρικού ρεύματος. Προτάσεις ανακούφισης που δεν τις δέχεται καμία άλλη πολιτική δύναμη. Και τώρα έρχεται το φορολογικό νομοσχέδιο στο όνομα μιας φορολογικής δικαιοσύνης που πραγματικά εδώ αποτελεί τη μέγιστη κοροϊδία από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν τοποθετούμε γι' αυτό, θα το πούμε και τώρα. Βεβαίως, ένα φορολογικό νομοσχέδιο που δεν έχει να κάνει με κάποια φορολογική δικαιοσύνη, κάποια ισότητα
απέναντι στους ελεύθερους επαγγελματίες. Αυτοί που θα την πληρώσουν είναι οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες που είναι στο στόχαστρο εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Η επίθεση στους ελεύθερους επαγγελματίες έχει ξεκινήσει από το 2010-2013, από την εποχή του ΠΑΣΟΚ, θα το θυμόμαστε, φορολόγησε από το πρώτο ευρώ με τον κεφαλικό φόρο του τέλους επιτιδεύματος και δεκάδες άδικοι έμεση και άμεση φόροι. Αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο λοιπόν έρχεται και επιβάλλει ένα τεκμαρτό εισόδημα με ένα αυθαίρετο τρόπο, όπως είναι στον ιδιωτικό τομέα με το βασικό μισθό των εργαζομένων. Κάτι αντίστοιχο είναι με τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες, ένα τεκμαρτό εισόδημα που με βάση αυτό θα φορολογείται ο αυτοαπασχολούμενος ελεύθερος επαγγελματίας. Να ξεκινήσουμε λίγο να δούμε αν δέχεστε ότι υπήρχε πρόβλημα με μια μερίδα ελεύθερων επαγγελματιών οι οποίοι φοροδιαφεύγουν. Είδατε τι σας είπα στην αρχή. Εδώ υπάρχει η μαρίδα. Υπάρχει και το μεγάλο ψάρι. Mm-hmm. Το μεγάλο ψάρι όχι απλά φοροδιαφεύγει, νομίμως διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τους απαλλάσσουν από τη φοροδιαφυγή. Mm-hmm. Σκανδαλωδώς. Δηλαδή σας είπα τώρα για τον αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Δηλαδή είναι δυνατόν να πρέπει να καταβάλουν φόρο οι τράπεζες, αλλά την ίδια στιγμή με το καθεστώς του αναβαλλόμενου φόρου που επιβλήθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ και το επέκτηνε φυσικά, το προέκτηνε η Νέα Δημοκρατία. Ωραία. Να απαλλάσσονται το φόρο οι εφοπλιστές. Αλλά προσέξτε να δείτε, εδώ μιλάμε αυτοαπασχολούμενους. Το πολύ να έχουν έναν εργαζόμενο στην επιχείρηση. 550.000 θα πληγούν αυτοαπασχολούμενοι με αυτό το φορολογικό νομοσχέδιο. Ωραία. Λοιπόν, κύριε Κοδογιώρη. Λοιπόν, αρκετά. Για αυτό ή το αφορολόγητο, με συγχωρείτε, έχει κάνει πολύ συγκεκριμένη πρόταση. Ορίστε, ιδού η Ρόδος ιδού και το πείδημα να αποδεκτούν αφορολόγητο όριο για τους αυτοαπασχολούμενους ελεύθερους επαγγελματίες στα 12.000 ευρώ. Mm-hmm. Όχι από το πρώτο ευρώ. Τι προχωράμε. Μάλιστα. Εκεί όμως πρέπει να υπάρξει μια αλλαγή, είναι για συγκεκριμένους λόγους που έχουν αναφερθεί. Ποιες είναι οι φοροελαφρύνσεις? Φορολογία από το πρώτο ευρώ είναι. Το ξεχνάτε αυτό. Φορολογία από το πρώτο ευρώ. Κύριε Συντιχάκη, 52 φόροι και ασφαλιστικές φορές μειώθηκαν τα προηγούμενα 4 χρόνια. Λέτε τεκμαρτό εισόδημα ως βάση τα 10.920 ευρώ και αμέσως τους βάζετε ένα φόρο 1.590 ευρώ. Αυτό αποτυπώθηκε στην κοινωνία. Είναι φοβερό αυτό που συμβαίνει. Ένα φορολογικό νομοσχέδιο το οποίο είναι άδικο, πρέπει να αποσυρθεί, να μην έρθει καν για συζήτηση στη Βουλή. Είναι στα πλαίσια του νέου Συμφώνου Σταθερότητας και ο κύριος στόχος είναι να φορολογηθεί η συντριπτική πλειοψηφία των αυτοαπασχολούμενων ελεύθερων επαγγελματιών. Άλλωστε θεωρείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρείται από τις πολιτικές δυνάμεις ο αυτοαπασχολούμενος ως διαρθρωτικό πρόβλημα της καπιταλιστικής οικονομίας. Όταν λοιπόν το θεωρούν διαρθρωτικό πρόβλημα, σαν να του λένε άρων τον κρέβατό σου και περιπάτη. Η φορολόγηση λοιπόν δεν είναι σε καμία περίπτωση στα πλαίσια μιας φορολογικής δικαιοσύνης, αποτελεί το πιο σύντομο ανέκδοτο και αν θέλουν, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα, το επαναλαμβάνω, φορολογία στο τραπεζικό σύστημα, φορολογία στους εφοπλιστές, έλεγχος των τρικονικών συναλλαγών, φορολογία στις offshore εταιρείες. Καμία πολιτική δύναμη δεν το καταθέτει. Λέμε λοιπόν 12.000 αφορολόγητο για τον ελεύθερο επαγγελματία αυτοαπασχολούμενο να καταργηθεί εδώ και τώρα το τέλος επιτιδεύματος και να σταματήσουν αυτές οι ψηφιακές αυτός ο ψηφιακός κλοιός που προσθέτει ακόμα περισσότερα χαράτσια. Μάλιστα. Ετοιμάζεστε κινητοποίηση στο κουκουκά διαφημίσεις στο ραδιόφωνο. Οι κινητοποίησεις καταρχήν είναι αποφάσεις ομοσπονδιών για τις 22 του μήνα. Μάλιστα. Συμμετέχει αρκετός κόσμος και συνταξιούχοι και ελεύθεροι επαγγελματιών, δικηγόρων, γιατρών κτλ.